Δεν έχουμε εμείς τίποτα να χωρίσουμε με τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. Η Ελλάδα, όπως και να έχει το αποτέλεσμα της Δευτέρας, ήταν, είναι και θα παραμείνει στην Ευρώπη. Το ζήτημα είναι ποια Ευρώπη και ποια ζωή θα έχουμε την επόμενη μέρα. Επομένως, το θέμα του χρέους πρέπει να μας απαντήσουν τι πρέπει να κάνουν. Μέχρι τώρα πώς μας πήγαιναν? Μας πήγαιναν συνέχεια σε συζητήσεις, όλα να τα πούμε, αφήνουμε το χρέος έξω. Δεν γίνεται πλέον. Αν δεν αντιμετωπίσει το ζήτημα του χρέους, απάντηση στα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να υπάρχει. Σημείο δεύτερο. Τι ζητήσαμε? Κάτι το τρομερό. Να μην κοπούν οι συντάξεις και οι μισθοί. Ζητάμε δηλαδή να μην χτυπηθεί το κόστος εργασίας. Ξέρετε ότι τόσα χρόνια, τα μνημονιακά χρόνια, χρησιμοποιούν αυτή τη χώρα σαν πειραματόζωο μόνο και μόνο για να χτυπήσουν το κόστος εργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ζητήσαμε λοιπόν να μην πειραχτούν άλλο οι μισθοί και οι συντάξεις. Οι συντάξεις αυτών των ανθρώπων που εγώ ζητώ συγγνώμη δημόσια εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και γενικά της κυβέρνησης, γιατί τους ταλαιπωρούμε τώρα εδώ. Θα πω όμως δύο κουβέντες γι' αυτό. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη που γίνεται αυτή η κατάσταση σήμερα με τις τράπεζες. Ποιος τη δημιούργησε αυτή την κατάσταση? Εμείς, τα λαμόγια, λέει ο σύντροφος. Βέβαια, θα μπορούσα να σκεφτώ ότι ο κύριος Ντράγκη είναι μεγάλο λαμόγιο. Από την εξής πλευρά, ενώ είχαμε ένα πρόγραμμα μέχρι και την Τετάρτη, ο κύριος αυτός έκοψε τη ρευστότητα των τραπεζών από την Παρασκευή και ανάγκασε φυσικά εμάς να κλείσουμε τις τράπεζες, γιατί εμείς τις κλείσαμε. Για ποιο λόγο? Υπάρχει απάντηση, κυρίες και κύριοι και σύντροφοί μου καλοί. Ξέρετε πια, μην νομίζετε ότι οι τράπεζές μας κινδυνεύουν από διαρροές στον ΚΙΣΕ, δηλαδή στο ταμείο μπροστά από το μικροκαματιάρι ή το μικροκαταθέτη που θα πάει να πάρει τα 100, τα 200 ή αν φοβηθεί τα 5.000 ευρώ που μπορεί να έχει σαν αποταμίευση ή τα 10 που μπορεί να έχει κάποιος γιατρός ή κάποιος αρχιτέκτονας και πάλι λέγοντας. Οι κινήσεις των κεφαλαίων που εμάς μας φοβίζουν γίνονται πίσω από το ταμείο. Εκεί να δείτε πως φεύγουν τα κεφάλαια και πηγαίνουν μόνο με προφορική εντολή. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα αφήσουμε τις τράπεζες ανοιχτές για να μας κάνουν τελείως φίλο και φτερό? Δεν νομίζω, σύντροφοι. Βλέπετε, κι άλλο ένα όχι βγήκε έξω. Κι άλλο ένα όχι.